Ντυμένη στα λευκά και με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ξύπνησε σήμερα η πόλη της Δράμας. Η χιονόπτωση, η οποία ξεκίνησε από χθες το πρωί, σταμάτησε αργά σήμερα τα ξημερώματα. Ενώ συνεργεία τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου βρίσκονται από νωρίς στους δρόμους, έτσι ώστε να τους καθαρίσουν και να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η περιφερειακή ενότητα Δράμας ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και από χθες το πρωί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα όλα τα μηχανήματα ήταν στους δρόμους. Όλο το οδικό δίκτυο είναι καθαρό. Συνεχίζουμε όμως, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, για να μπορούν οι πολίτες να κινούνται με ασφάλεια. Άλλωστε το πετύχαμε και πιστεύουμε ότι με την επικοινωνία και το συντονισμό τον οποίο είχαμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος έδειξε το άμεσο ενδιαφέροντα από την πρώτη στιγμή, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι για να μην υπάρξει καμία δυσκολία στη μετακίνηση των πολιτών. Σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ομαλοποιημένη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τουλάχιστον στο οδικό δίκτυο της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων. Όσον αφορά τον ορεινό μας όγκο από το Λιβαδερό μέχρι και τη Σκαλωτή, ήδη υπάρχουν εγκατεστημένα εκεί μόνιμα μηχανήματα, αλατιέρες, οι οποίες φροντίζουν ώστε και εκεί το οδικό δίκτυο να παραμείνει ανοιχτό. Βέβαια, εκεί συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Εμάς μας ενδιαφέρει δηλαδή και ο οικισμός του Σιδηρονέρου Σκαλωτής, Λιβαδερού, Δενδράκια. Όσον αφορά τώρα μέσα στην πόλη και στα χωριά που είμαστε πολύ κοντά στην πόλη, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Χθες τραβήξαμε λίγο κουπί, όλα πήγαν καλά.